Επιτέλους είδαμε και μια άσπρη μέρα και στην Πάτρα χιόνισε, χαρά για όλους. Έντονη η χιονόπτωση από το πρωί στην Πάτρα. Χιόνισε στο κέντρο αλλά και περιφερειακά. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους 2 βαθμούς. Ας δούμε την εικόνα από τα Αραχοβίτικα, το Λευκό τοπίο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς δικύκλου, καθώς οι δρόμοι έχουν παγώσει και υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας. Ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας χιόνιζε. Η ώρα είναι 11 το πρωί και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στο κέντρο της Πάτρας χιονίζει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πυκνή χιονόπτωση. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η κατάσταση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες όπως είναι τώρα. Από το πρωί στο Ρίο, πυκνές νυφάδες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, δημιουργώντας ένα κατάλευκο τοπίο. Χιονίζει και στον Αγιάννη του Μπράτσικα. Όπως θα δείτε πίσω μου και τα αυτοκίνητα, κοιτάξτε πραγματικά το θέαμα, είναι εκπληκτικό. Χιόνισε λίγο παραπάνω εδώ. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, αλυσίδες είναι απαραίτητες λόγω της συνεχόμενης χιονόπτωσης. Στο κεντρικό ορεινό δίκτυο δεν υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Τα μηχανήματα της περιφέρειας είναι σε συνεχή επιφυλακή. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Γιώργος Λαζουράς, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο κεντρικό ορεινό δίκτυο προς Καλάβρητα και το χιονοδρομικό, οι εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργούν κανονικά με όλες τις πίστες να περιμένουν τους σκιέρ. Και στην Εθνική Οδό το χιόνι έπεφτε πυκνό. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbriz και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.